Καλησπέρα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα απόψε. Εκμετάλλευση των γονιών από τα ενήλικα παιδιά τους. Είμαι και λίγο φορτωμένη από ένα σχόλιο που διάβαζα από το χθεσινό βραδινό vlog και μόλις ήρθε το μήνυμα της κυρίας λέω «Αχ, θα το κάνω, θα το κάνω». Θέκλα, αν και όποτε μπορείς, σε παρακαλώ μίλησε για την εντό εισαγωγικών εκμετάλλευση των παιδιών. Είμαι 54, εργάζομαι και η κόρη μου 35 και απαιτεί να κρατάω το εγγονάκι μου για να βγαίνουν ή να είναι μόνοι με τον γαμπρό μου κάποια Σαββατόβραδα. Εγώ έχω όμως μόνο το Σαββατοκύριακο για να κάνω κάποιες οικιακές εργασίες ή για να δω το σύντροφο μου ο οποίο είναι σε άλλη σχετικά κοντινή όμω περιοχή. Επίσης η κόρη μου έχει παράπονο που δεν τους παραχωρώ το σπίτι μου και εγώ να μείνω σε κάποια μικρότερη γκαρσονιέρα που πιθανόν αγοράσουν. Μια ζωή παλεύω μόνη να τα μεγαλώσω όσο καλύτερα μπορώ, τα παιδιά μου, χωρίς ταξίδια, βόλτες, προσωπικά έξοδα, μέχρι πριν μερικά χρόνια. Και με πληγώνει που κοιτάνε τον ποπό τους. Μαζί σου εγώ, ε. Ευχαριστώ, συγγνώμη αν έγραψα πολλά. Θα ήθελα να τις δείξω τα σχόλιά σου και αν το βλέπω λάθος να προσπαθήσω να διορθωθώ. Τι απαντάω και εγώ. Ωραίο θέμα. Και μου λέει ωραίο, πονάει όσο κι αν προσπαθώ να το ότι έχω και εγώ ζωή πλέον, να ζήσω ήσυχα, ήρεμα, γενικώ όπω τη θέλω. Ξέρει ότι είσαι η λιαχτίδα μα στην προσπάθεια μα να ψυχοφελτιωθούμε. Αυτό είναι το σχόλιο, το, το μήνυμα τη κυρία. Και κάτω από το χθεσινό σχόλιο, κάτω από το χθεσινό βραδινό vlog που είχε θέμα τις φιλίε με ανθρώπου διαφορετική ηλικία από εμά, μία uh, κυρία έγραψε. Ένα σαραντάρι, μια σαραντάρα σήμερα δεν είναι μεγάλη. Ούτε έχουν κόρε και γιου 23 και 24 χρονών όπω εσεί, που ενδεχομένω είστε και εξαίρεση του κανόνα. Ο γιο μου είναι 23, η κόρη μου είναι 21. Ε. Οι σημερινοί σαραντάριδε, σαραντάρε έχουν ενδιαφέροντα, είναι φρέσκοι σαν εικοσάριδε, αλλάζουν συντρόφου και επαγγέλματα και ξερευνούν τη ζωή και τι απολαύσει τη, αδιαφορώντα για το τι λένε οι άλλοι, για στερεότυπα και στάνταρ που τι περισσότερε φορέ είναι περιοριστικά. Γιατί όπως το είπες, είναι σαν να κατέταξεις τους σαραντάριδες στην τρίτη ηλικία. Ξανα, ξαναδούμε όλοι το χθεσινό βίντεο, να δούμε αν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο. Οι εποχές άλλαξαν και οι άνθρωποι νεανίζουν ως τα 50 φεύγα και κάνουν οικογένειες αργότερα ή βρίσκουν έρωτες και απολαμβάνουν τη ζωή. Απλά ο κάθε άνθρωπος έχει την ιστορία της ζωής του και νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή ο καθένας έχει άλλη βιολογική και άλλη ουσιαστική ηλικία ανάλογα με τα βιώματά του. Επομένω, ο καθένα επιλέγει φίλου που ταιριάζουν με τον βαθμό ρημότητά του και όχι με τη βιολογική του ηλικία. Αυτή η γυναίκα έχει δει το βίντεο, σοβαρά. Π.χ. ο άλλο είναι 40 και νιώθει ότι γέρασε. Ποιο σα είπε ότι εγώ είμαι 40 και νιώθω ότι γέρασα. Πρώτα δεν είμαι 40, είμαι 46 και δεν νιώθω ότι γέρασα. Γιατί νομίζει ότι έκανε τον κύκλο του, ή έτσι θέλει να πιστεύει και ζει με στερεότυπα που του δίδαξαν οι άλλοι, ή μπορεί να κουράστηκε από τι κακουχίε τη ζωή του, και κάποιο άλλο ζει τη ξέφρενη ζωή στα 40 και νιώθοντα τη δεύτερη νιώτη του. Η ζωή είναι απόφαση και δεν περιορίζεται, ούτε προκαταβάλλεται, ούτε περιορίζεται και ο καθένα είναι ελεύθερο να τη διαμορφώσει όπω επιθυμεί, κάνοντα παρέα με το το γαλινεύει. Οι σαραντάριδε ήταν ταμπού στο 60, όχι όμω και το 2021 για να κάνει νέου κύκλου και νέα ζωή και παρέα με όποιον το γεμίζει σε οποιαδήποτε ηλικία. Και η Ελλάδα έχει τρομερά στερεοτυπικέ οπισθοδρομικέ αντιλήψει στα θέματα ηλικία για το πώ αντιμετωπίζεται. Θαυμαστικά. Έχω θα αποθαυμάσει κι εγώ. Α είμαστε πιο ανοιχτό μυαλί στι πεπιθήσει μα. Επομένω, τόπο στα ζώσουν δώσουν οι 70 φεύγα και όχι 30, 35 και 40 άριδε. Στην κυρία που σχολίασε στο χθεσινό βαρινινινοβλόκ, απάντησα: Είμαι 46, δεν είμαι 40. Και τόνισα την ηλικιακή διαφορά που έχω από του ανθρώπου που είναι γύρω στα 30, και τώρα που θυμάμαι καλύτερα, τόνισα τη διαφορά που έχω από την ηλικία των παιδιών μου. Π.χ., όταν είναι οι κόρε τη φίλη μου εδώ που είναι 20-21 χρονών, εννοείται ότι θα κάνουν παρέα με την κόρη μου και όχι με μένα. Δεν το είπα, τη γράφω για να πω πω είμαι γριά-γερασμένη. Άκουσε προσεκτικά το βίντεο και σκέψου γιατί ταυτίστηκε προβολικά. Προβολική ταύτιση είναι όταν ακούμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε σε κάτι που λέει ο άλλο και στην ουσία θεωρούμε ότι λέει αυτά που μα έχουν πει άλλοι, αυτά που φοβόμαστε εμεί, αυτά που σκεφτόμαστε εμεί και αντιδρούμε. Και στο βίντεο τη έγραψα, μίλησα ξεκάθαρα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό, τον οποίο από τη μια ψέγει και από την άλλη οθετεί. Γιατί όταν λε, επομένω, τόπο στα νιάτα δώσουν 70 φεύγα, κάνει ηλικιακό ρατσισμό για του 70 φεύγα. Ενώ στο βίντεο είπα ότι και 70 φεύγα και 70 έμπα και 80 φεύγα και 80 έμπα και 90 φεύγα και 90 έμπα μπορεί να είναι πολύ νεανικοί άνθρωποι. Τη λέω, στο βίντεο, μίλησες ξεκάθαρα, στο βίντεο μίλησα ξεκάθαρα ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό, τον οποίο εσύ από τη μια ψέγει και από την άλλη οθετεί. Αντιφατικά τα όσα έγραψε, ξαναδιάβασέ τα. εμπορώ ήθελα να το διαβάσω αυτό το σχόλιο. Πραγματικά. Δεν διαβάζω το όνομα τη σχολιάστρια, αν θέλει σβήσει. Για όνομα του Θεού. Ο καθένα να κοιτάζει τον εαυτό του. Αν η σχολιάστρια είναι 40 και κάνει ξέφρενη ζωή, μεγιά της με χαρά τη. Αν είναι 40 και αλλάζει ερωτικού συντρόφου και αλλάζει δουλειέ και χώρε διαμονή, μεγιά τη με χαρά τη. σω να μην παρακολουθεί <laughs> το κανάλι και να μην ξέρω ότι εγώ, για παράδειγμα, για ένα εξάμεινο πήγα σε μια άλλη χώρα, άλλαξα τη δουλειά μου, θα την ξαναλλάξω τη δουλειά μου και κάνω συνέχεια αλλαγέ. Λοιπόν. Πάμε πίσω, αφού τα, έχω, αφού τα έχω βγάλει από μέσα μου και τα έχω πει. Πάμε πίσω στη φίλη που έστειλε το σημείο η οποία είναι μόλις 54 ετών. Είσαι νεότατη και δικαιούσε τα Σαββατοκύριακα να τα περνάς όπως εσύ θέλεις. Δεν είσαι υποχρεωμένη, επειδή η κόρη σου έκανε παιδί, να κλειδαμπαρωθείς εσύ στο σπίτι, να της προσέχεις το παιδί για να βγαίνει ή να μένει μόνη της με τον άντρα της. Προτού κάνει τα παιδιά, έπρεπε να σκεφτεί και να πει «έχω χρόνο για να κάνω παιδί, μπορώ να διαχειριστώ ένα παιδί». Κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά τα κάνουν οι γονείς τους και τα μεγαλώνουν οι γονείς τους. Και παρόλο που και εγώ, όπως και εσύ, γιατί είσαι 19 χρόνια πιο μικρή από την κόρη σου, άρα εσύ έκανε ακόμη πιο νωρί από μένα παιδιά. Άρα δεν είμαι και η εξαίρεση του κανόνα εγώ που κάνω νωρί παιδιά, χωρί να σημαίνει ότι θέλω οι άνθρωποι να κάνουν νωρί παιδιά και δεν συμβουλεύω και κανέναν να κάνει νωρί παιδιά. Ρωτήστε τα παιδιά μου τι του λέω. Όπω και να έχει. Όπω εσύ ανέλαβε την ανατροφή των παιδιών σου, έτσι οφείλει και η κόρη σου να αναλάβει την ανατροφή των δικών τη παιδιών. Και δεν είναι δόκιμο να σου λέει να βγει εσύ από το σπίτι για να μπει αυτή. Εντάξει. Και εμεί έχουμε παιδιά, τα παιδιά μας τα αγαπάμε, τα εκτιμάμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τους παρέχουμε υλικά, ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά αγαθά, όπως και δίποτε μέχρι την ενηλικίωση τους. Έχω πει και στο χθεσινό βίντεο, έχω πει και σε πάρα πολλά άλλα βίντεο, ότι η ψυχολογική ενηλικίωση επέρχεται γύρω στα 26 χρόνια. Άρα θα μπορούσε η κόρη σου να είναι 25 ή να είναι 23 και να έχει κάνει μικρή, μικρή παιδί και να απαιτεί έτσι παιδιάστικα ότι εσύ πρέπει να βγεις από τη ζωή σου την κανονική, ενώ είσαι εργαζόμενη γυναίκα και να όλο τον ελεύθερο σου χρόνο τον το να προσέχεις το παιδάκι της, τώρα όμως στην ηλικία των 35 δεν δικαιολογείται. Είναι ενήλικας. Δικαιούσε φιλενάτα να βάλεις βέτο, όπως θα έκανα και εγώ στη θέση σου. Θα έλεγα συγγνώμη παιδιά μου, σας αγαπώ, σας εκτιμώ και τα εγγόνια μου αν θα είχα, δεν έχω και δεν με πειράζει να μην αποκτήσω, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο όλοι να κάνουμε παιδιά. Όπως και να έχει, θα έλεγα ευχαρίστως να περάσω κάποιο ποιοτικό χρόνο με το εγγονάκι μου, αλλά δεν μπορώ να γίνω ινταντά. Και να δουλεύω και τις υπόλοιπε ώρες που δεν δουλεύω να είμαι ινταντά, και να βγω και από το σπίτι μου για να μπείτε εσεί, γιατί επειδή είστε νέοι, έχετε περισσότερη αξία από του μεγαλύτερου. Ε, όχι. Αυτό αποτελεί καθαρά ηλικιακό ρατσισμό και αποτελεί καθαρά στερεοτυπικό τρόπο σκέψης, τρόπο που είχαν οι παλιότεροι. Θέλω να πω ότι στη σημερινή εποχή μπορεί να είμαστε 46 όπως είμαι εγώ, μπορεί να είμαστε 54 όπως είμαστε εσύ, μπορεί να είμαστε 60 όπως είναι κάποια άλλη φίλη, να έχουμε κάνει παιδιά νωρίς, να έχουμε αποκτήσει ίσως και εγγόνια, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είμαστε γερασμένοι λόγω του ότι έχουμε παιδιά και εγγόνια, και ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μην έχουμε προσωπική ζωή και να μην απολαμβάνουμε την άνεση των κόπων μα προκειμένου να ζούμε αξιοπρεπώ. Για να αποκτήσει το σπίτι, θα έχει κοπιάσει. Να κοπιάσει και η κόρη σου να αποκτήσει το δικό τη το σπίτι. Εγώ αυτέ τι απόψει έχω. Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά, και ε, γνωρίζουν και τα παιδιά μου και τη σχέση μας, γνωρίζουν ότι πάρα πολύ συχνά λέω ναι στα παιδιά μου σε αυτά που μου ζητάνε και πάρα πολύ συχνά και από μόνη μου τους κάνω δώρα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν τους έχω δώσει το δικαίωμα, ούτε όταν ήταν μικρότεροι, ούτε τώρα που είναι νεαροί ενήλικες, έφηβοι ψυχολογικά, λένε νεαροί ενήλικες, να θεωρούν ότι μπορούν να με ελέγξουν ή ότι μπορούν να με, να να με ορμηνέψουν ή να μου παραντζήλουν να μου παραγγείλουν στην Κυπριακή διάλεκτο, να μου δώσουν παραγγελιά για το πώ να ζήσω τη ζωή μου. Είμαι μένη η μαμά του, ήμουν υποχρεωμένη να του ταζω, να του ποτίζω μέχρι να ενηλικιωθούν. Με όλη μου την ευχαρίστηση, οτιδήποτε μπορώ να του το προσφέρω, επειδή του γουστάρω, θα του το προσφέρω. Δεν είμαι υποχρεωμένη όμω να κάνω τίποτα από εδώ και πέρα. Ό,τι κάνω, το κάνω επειδή γουστάρω. Επειδή γουστάρω και αγαπώ, όχι επειδή είμαι υποχρεωμένη. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό τι εννοώ. Είμαι και εγώ από παραδοσιακή κυπριακή ελληνική οικογένεια. Στην Κύπρο ε, έχουμε έτσι μια μεγάλη παράδοση οι γονεί να συνδράμουν τα ενήλικα παιδιά τους οικονομικά και πρακτικά, ακόμη και όταν κάνουν τη δικιά τους οικογένεια και λοιπά και Όμως, χρειάζεται να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε έτσι λίγο πιο, πώς να το χαρακτηρίσω, λίγο πιο πρακτικά και λίγο πιο σεβαστικά προς όλους. Και εσύ που είσαι μητέρα και εγώ που είμαι μητέρα και ο άλλος που είναι πατέρας και ο παράλλος που είναι πατέρας δικαιούμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας. Έχουμε μεν υποχρεώσεις, αλλά αυτές οι υποχρεώσεις κάποια στιγμή σταματάνε. Κατά τη γνώμη μου, οι υποχρεώσει σταματάνε όταν τα παιδιά τελειώσουν τι σπουδέ του. Εάν θα σπουδάσουν, η όταν ξεκινήσουν να εργάζονται, εάν μετά από το τεχνικό λύκειο, ή μετά από το λύκειο, ή μετά από το σχολείο, αποφασίσουν να εργαστούν. Οι οικονομικέ μα υποχρεώσει. Τώρα, όσον αφορά στο πρακτικό κομμάτι, και μία γιαγιά 50 χρονών και 54 χρονών και 60 χρονών έχει κάθε δικαίωμα και κάθε ελευθερία το Σαββατοκύριακο τη να το περάσει όπω ακριβώ θέλει. Τώρα, αν ένα Σαββατοκύριακο θα προτείνεις εσύ στα παιδιά σου, φέρτε μου το παιδί, να πάω μια εκδρομή με το παιδί και πηγαίνετε κι εσείς μια εκδρομή μόνοι σας, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Όμως το να απαιτούν να είσαι εσύ στο σπίτι κλειδαμπαρωμένη, να μην, να μη συναντά τη σχέση σου επειδή είσαι γιαγιά, εμέ, εγώ το βρίσκω παράλογο. Και το βρίσκω και άδικο απέναντί σου, γιατί αν ήθελες μάνα μου να έχεις μικρό παιδί θα έκανες δικό σου. Εντάξει. Και αν η φύση ήταν τέτοια ώστε μια γυναίκα στα 54 να έχει τι δυνάμει να τρέχει να ένα μικρό παιδί, δεν θα ξεκινούσε η μηνόπαυση γύρω στα 50, όπω ξεκινάει για τι περισσότερε γυναίκε. Ε, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να δείξει αυτό το βίντεο στην κόρη σου. Ε, ενημέρωσε την κόρη σου ότι εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δώσω τα προσωπικά σα στοιχεία, τα ονόματά σα, ποιοι είστε ή να καταλάβει κανείς για ποιου μιλάμε. Έχει πάρα πολλού που έχουν αυτέ τι ηλικιακέ διαφορέ. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να τη το δείξει το βίντεο. σω να θε να τη πει κοίτα το λέει και ψυχολόγο. Τι να πω. Ε, α, θα το δει η κόρη σου πάντω. Εμένα τα παιδιά μου με ρωτάνε. Μαμά, θα μπορούσε να κάνει αυτό. Και όταν του πω όχι, μου λένε εντάξει. Όταν του πω ναι, μου λένε χίλια ευχαριστώ. Γιατί καταλαβαίνουν και ξέρουν και έχουν μάθει ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να κάνω πράγματα για αυτούς, τα κάνω από την καρδιά μου επειδή θέλω. Όπως ούτε και τα παιδιά μου είναι υποχρεωμένα να κάνουν πράγματα για μένα, γιατί υπάρχει και το αντίστοιχο σκεπτικό. Σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχει η τα παιδιά να κάνουν τα πάντα για τους γονείς, να τους, να, ό, ό, όσα χρήματα βγάζουν να τα δίνουν στους γονείς τους, να παίρνουν τους γονείς τους να τους έχουν στο σπίτι όταν ε, παντρευτούν να μένουν μαζί με τους γονείς τους και γενικά οι γονείς, τους, γονείς να δικούν τα παιδιά. Όχι. Ο κάθε ενήλικας να δικεί τον εαυτό του. Ήθελες κορίτσι μου να κάνεις παιδί, να με γεια σου, με χαρά σου, να το χαρίσει το παιδί σου, να το ζήσει το παιδί σου. Είναι λογικό Κάποιες φορές να βλέπει και η γιαγιά το παιδί, αλλά θέλεις περισσότερο παιδικό χρόνο με τον άντρα σου και εφόσον εργάζεσαι και εσύ φαντάζομαι, μπορείς να προσλάβεις μία baby sitter, μπορείς να το πάρεις σε κάποια κυρία που είναι η δουλειά της να προσέχει παιδιά για να ζήσεις και εσύ καλά και να ζήσει και η μάνα σου καλά και δεν είναι η μάνα σου αναγκασμένη να είναι ε, το υπηρετικό σου προσωπικό και να βγει από το σπίτι της για να μπει εσύ. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Και εγώ δεν νιώθω καθόλου γερασμένη. Σε καμία περίπτωση δεν νιώθω γερασμένη. Ή ότι έχει τελειώσει η ζωή μου επειδή έκανα παιδιά μικρή. Ίσα ίσα οι γυναίκε που έχουμε κάνει παιδιά μικρέ, γύρω στα 45 και γύρω στα 50, τότε μπορεί να ξεσαλώσουμε. Και να πηγαίνουμε ταξίδια στο εξωτερικό, και να πηγαίνουμε από εδώ και να πηγαίνουμε από εκεί και τα Σαββατοκύρια κάποιες τα περνάμε όπως θέλουμε και άμα γουστάρουμε να καλέσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι, στο σπίτι μας, να τους μαγειρέψουμε να φάμε, να κάνουμε ένα πάρτι, κάτι, να πέρασουμε ωραία μαζί τους, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένες. Να υπηρετούμε τα παιδιά μας, Θα βάλω και μια μαντίλα μαύρη τώρα όπως έβαζα παλιά οι αγιάδες μας. Οι χείρες, εμείς είμαστε ζωντοχείρες. Οι χείρες έβαζα μια μαντίλα μαύρη και τελειώνει η ζωή του. μαύρη ρόμπα, μαύρα ρόμπα έλεγαν το φόρεμα στην Κύπρο. Μαύρο φόρεμα, μαύρη μαντίλα, κατεβασμένα μούτρα και να υπηρετούν παιδιά και εγγόνια. Ε, δεν καταλαβαίνει καλά. Εγώ προσωπικά το έχω πει πολλέ φορέ στα παιδιά μου. Όπω σα μεγάλωσα μόνιμο όταν ήσασταν μικροί, έτσι κι εσεί, εάν γουστάρετε, κάνετε κέφι να κάνετε παιδιά, θα μεγαλώσω τα παιδιά σα. Τώρα, εγώ να έρχομαι να βλέπω τα παιδιά σα, εάν να αποφασίσετε να κάνετε, να παίζω με τα παιδιά σα, να παίρνω λίγη χαρά και να φεύγω, ευχαρίστω. Να, 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 περνάω λίγο καιρό μαζί του πότε πότε ευχαρίστω, αλλά αν ταντά δεν πρόκειται να γίνω. Όπω επίση πρόσφατα ήθελα να πάρω σκυλάκι, του έβαλα και του δύο κάτω και του λέω: Θα πάρετε σκυλάκι ή μια η Κυριακή είναι μαζί μου εδώ στη Λευκοσία τώρα μέχρι τον Αύγουστο. Ο Λάζαρο είναι στην Πάφο το σκυλάκι. Άμα εγώ θα πάω στην Αθήνα, θα ανοίξουν το αεροδρόμιο και θα πάω στην Ελλάδα να κάνω παρουσιάσει. Όταν, θα, όταν θα, με το καλό θα ανοίξουν το αεροδρόμιο και θα ανοίξουν οι πτήσει κανονικά και θα πω στην Αμερική να κάνω την περιοδία που είπαμε, τι θα γίνει το σκυλάκι. Όταν μπορείτε μόνοι σα να φροντίσετε το σκυλάκι, θα πάρετε σκυλάκι. Και εγώ θέλω πολύ να έχω σκυλάκι, αλλά ξέρω ότι το lifestyle μου, ο τρόπο ζωή μου δεν μου το επιτρέπει αυτή την περίοδο, γιατί ένα πάσα στιγμή μπορεί να ξαναφύγω. Τα πήρα ρε παιδιά, τα πήρα με αυτή χθε. Πραγματικά με αυτέ τι προβολέ και τι ταυτίσει, ο Θεέ μου, όταν ακούτε έναν άλλον άνθρωπο να μιλάει, μην υποθέτετε ότι ξέρετε τον τρόπο που σκέφτεται ή ξέρετε πώ νιώθει. Άκου η άλλη υπέθεσε ότι εγώ είμαι στα 40 και είμαι νιώθω γερασμένη γιατί έχω μεγάλα παιδιά και λέω να κάνω με τόπο στα νιάτα και λέει οι 70 φεύγα να κάνουν τόπο στα νιάτα. Κανείς δεν θα κάνει τόπο σε κανένα. Ο καθένας να κάνει τόπο για τον εαυτό του. Ο καθένας να υποστηρίξει, ο κάθε ενήλικας να υποστηρίξει τις επιλογές της ζωής του. Να έχει τα κότσια να τις κάνει και να τις υποστηρίζει. Να μην κατηγορεί τους άλλους. Α κοιτάξουμε ο καθένα τον εαυτό μα. Δεν θα κάνει τόπο κανένα σε κανένα. Ο καθένα θα αναλάβει τον εαυτό για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Άντε. Κάτι μου λέει ότι αυτό το βίντεο δεν θα το μοιραστώ στα κοινωνικά δίχτυα. Θα το αφήσω μόνο εσωτερικά για το κανάλι μα. Πραγματικά. Πραγματικά. Τι άλλο θα ακούσω. Ότι με εξαίρεση του κανόνα που έκανα παιδιά μικρή, και νιώθω γερασμένη και παρατημένη από τη ζωή και άλλε στην ηλικία μου αλλάζουν δουλειέ. Εγώ δεν αλλάζω δουλειέ. Ε. Δεν έχω αφήσει την εκπομπή στην τηλεόραση και έχω χτίσει το κανάλι, δεν έχω κλείσει το γραφείο. Αλλάζω χώρο διαμονή. Εγώ δεν ήμουν για 6 μήνε σε μια ξένη χώρα. Αλλάζω συντρόφου. Πού ξέρει κι εγώ, μπορεί να αλλάζω ή να μην αλλάζω συντρόφου. Δεν, δεν σε αφορά. Ζήσε τη ζωή σου, μάνα μου. Κάνε τι επιλογέ σου στήριξε τι επιλογέ του που και στα να ταυτίζεσαι μαζί μου, όποια κι αν είσαι. Γιατί τελευταίο. Τελευταίο και με αυτά τα live κάθε Σάββατο βράδυ που τα δύο τελευταία Σάββατα με περίμεναν εκεί στην μπουκα του Καρονιού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είπαμε, έχει 53.000 και ανθρώπου το κανάλι. Όσοι θέλουν, οι ελάχιστοι που θέλουν να, τρολάρουν, θα φάνε την απόκρυψή του και θα τρολάρουν από μόνοι του. Και... Λοιπόν, ο καθένα αναλαμβάνει την ευθύνη του δικού του εαυτού και κανεί ενήλικα δεν είναι υποχρεωμένο να φροντίζει και να αναλαμβάνει τι ευθύνε ενό άλλου ενήλικα. Τώρα, αν είσαι ενήλικα γονέα και έχει ανήλικα παιδιά, ναι και είσαι υποχρεωμένο. Στα ενήλικα παιδιά δεν είσαι υποχρεωμένο. Φιλιά! Φιλιά!